Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η αστυνομία για την αυριανή εκδήλωση διαμαρτυρία στη Λευκοσία, με την ένταση ωστόσο να μειώνεται σήμερα σε μια προσπάθεια αποφυγής επεισοδίων όπως αυτά που έγιναν το περασμένο Σάββατο. Το τελικό πλάνο τέθηκε σε νέα σύσκεψη σήμερα στο Αρχηγείο Αστυνομίας, ενώ με το πρότοφο της ημέρας άπαντες θα είναι στη θέση τους εν ώψη της συγκέντρωσης των πολιτών στο Πάρκο Κολοκάση. Η εκδήλωση αναμένεται να αρχίσει στις 4 το απόγευμα, ωστόσο το πλάνο της αστυνομίας προβλέπει παρουσία των μελών της δύναμης αρκετές ώρες νωρίτερα. Η αστυνομία αναμένεται να παρατάξει στην περιοχή 200 μέλη της δύναμης. Σε άμεση οπτική επαφή με τους διαδηλωτές θα είναι μόνο αστυνομικοί χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό, ενώ οι αντιοχλαγωγικές ομάδες έχουν διακριτική παρουσία πιο πίσω και θα παρεύουν μόνο σε περίπτωση επεισοδίων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλφα, το υδροβόλο όχημα Έαντασα βρίσκεται πλησίον της διαδήλωσης. Η χρήση του όμως θα γίνει σε περίπτωση που προκύψουν επεισόδια από ταραχοπιά στοιχεία που ενδέχεται να παρισφρήσουν στην εκδήλωση. Σκοπεύουμε να διαμαρτυρηθούμε και να διαδηλώσουμε ειρηνικά. Θα περιφρονούμε εμείς ήδη την διαδήλωση έτσι ώστε, εάν υπάρχουν οποιασδήποτε παρεκτροπές, να απομονωθούν άμεσα. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν παραγνώρισε και δεν θα παραγνωρίσει ποτέ το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης, ζητώντας όμως από τους πολίτες να διαδηλώσουν όπως αρμόζει στις όριμες κοινωνίες. Πιστεύει κανένας πραγματικά ότι η κυβέρνηση επιβάλλει αυτά τα μέτρα για να εμποδίσει τις οποιασδήποτε συναθρήσεις ή τις οποιασδήποτε διαμαρτυρίες? Να σημειωθεί ότι η αστυνομία θα βρίσκεται αύριο σε επιφυλακή και στις υπόλοιπες πόλεις με επικέντρο τη Λεμεσό, αφού δεν αποκλείεται να προκύψει παρόμοια φύσεως διαδήλωση. Στη φοβερή καταγγελία γυναίκας ότι